κύριε πρόσωπε του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Δημάρχα, κύριε πρόσωπε του Δήμου, κύριε Διευθύντρια της Εκπαίδευσης, κύριε Σύνεδρε, ένα βιβλίο είναι πολιτισμός. Πολιτισμός καθ' αυτό το βιβλίο, αλλά και χρόνος συντελεστής του πολιτισμού, διότι δεν υπάρχει πολιτιστική γραμμή και πολιτιστική γραμμή που να περνάει μέσα από τη γνώση, καταγεγραμμένη ή όχι. Έτσι λοιπόν, κάθε τι που ασχολείται με το βιβλίο είναι στην ουσία πολιτισμός. Γι' αυτό και αυτή η εκδήλωση εδώ, που πιστεύω από ότι κατάλαβα από ό,τι άκουσα, ότι είναι ένας προβληματισμός, μια πορεία, ένας συντονισμός και μια καλύτερη διοργάνωση, συνεργασία σε αυτό το κεφάλαιο των βιβλιοθηκών, νομίζω είναι ένα μεγάλο γεγονός και για την πόλη μας, αλλά και για την πατρίδα μας. Με πολύ χαρά έβλεπα τώρα τις κατατόπους βιβλιοθήκες, που φαίνεται ότι είναι όμορφα οργανωμένα, αλλά και τα κτίρια που τα βλέπει κανείς, τα καμαρώνει και τα θαυμάζει. Αν σκεφτεί μάλιστα την ηλικία την δική μου, όταν ήμουν παιδί και έτρεχα στις βιβλιοθήκες, που ήταν κάτι υπόγεια, δύσκολα να τα δει κανείς και δύσκολα να βρει και τα βιβλία. Εύχομαι λοιπόν αυτό το συνέδριο, εδώ στην πόλη μας, στην πόλη των νερών, να είναι γόνιμο. Οι εργασίες σας, οι ανταλλαγές απόψεων, τα συμπεράσματα, ώστε η αλυσίδα των βιβλιοθηκών να μεγαλώνει σε όλη την πατρίδα μας και όχι μόνο γενικές βιβλιοθήκες, αλλά και μέρους βιβλιοθήκες. Και επειδή ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πολύ για αυτά τα θέματα, είναι ένας χώρος εκκλησιαστικός που θα πρέπει και προς τα εκεί να σταθεί η φροντίδα, ώστε ανή να γίνουν βιβλιοθήκες, τουλάχιστον από τα αρχεία του κράτους ή από τα αρχεία του δικαστηριού, να γίνουν προσπάθειες ώστε να είναι προσβάσιμη ύλη και τέτοια ύλη να γίνει στη συνέχεια βιβλίο, πολιτισμός που θα βοηθήσει περαιτέρω την γνώση και την ανάπτυξη. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Λυπάμαι γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις και σήμερα πρέπει να είμαι πολύ μακριά από εδώ, που δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω αυτές τις όμορφες πράγματι εισηγήσεις από ανθρώπους ειδικούς. Έχουμε καλή επιτυχία.